Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευτυχία να υποδεχόμαστε αποστολές από ξένες χώρες, που όμως είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Σήμερα συνδέεται η παγκόσμια κοινότητα με τη χώρα μας. Συνδέεται με την Κορινθία, συνδέεται με την Πελοπόννησο. Στόχος όλων μας είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της εθελοντικής προσφοράς αίματος παγκοσμίως. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να υποδεχόμαστε νέους από 18 έως 30 ετών με την ευγενική συμπαράσταση και μεγάλη βοήθεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης, της ΦΙΟΤΣ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωκοινοβουλίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Κορινθίων και όλων των χορηγών μας που βοήθησαν για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σπουδαία συνάντηση στην πόλη της Κορίνθου. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, αν και λίγο λυπημένος, διότι πολλές πρεσβείες δεν επέτρεψαν, δεν εξέδωσαν τις απαραίτητες βίζες για να έχουμε περισσότερους αντιπροσώπους από περισσότερες χώρες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα επιτυχημένο συνέδριο. Έχουμε εντυπωσιαστεί από τις παρουσιάσεις των χωρών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες των παιδιών για να βγουν τα θετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε την Κυριακή το απόγευμα. Έχω τη μεγάλη χαρά να είναι δίπλα μας σε όλα αυτά τα σπουδαία και μεγάλα γεγονότα ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ο κύριος Παναγιώτης Κατσίβελας, και θέλουμε να μας πείτε, κύριε πρόεδρε, και εσείς κάποια λόγια για αυτό που ζείτε σήμερα κοντά μας. Καταρχάς πρέπει να επενέσω και να ευχαριστήσουμε την Πανελλήνια Οργάνωση Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για τη μεγάλη προσφορά που κάνει στον τόπο. Είναι ένα σύλλογος, μια ομοσπονδία που έχει ορίζοντα. Ορίζοντας της δεν έχει άκρες, δεν έχει όρια. Είναι πάντα καινοτόμα, αλλά κυρίως και πρωτίστως προσφέρει και στη γνώση και στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία και στην πληροφορία. Κατά τη συνέπεια πρέπει να είμαστε όλοι ευγνώμονες γι' αυτό. Όσον αφορά για την ημέρα, μια πολύ σημαντική ημέρα για την ελληνική αιμοδοσία, για τη χώρα μας, για την πόλη της Κορίνθου που φιλοξενεί αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία. Το επίπεδο πολύ υψηλό. Επισημαίνω τις λέξεις που είπε ο κύριος πρόεδρος, ότι μιλάμε για τις βέλτιστες πρακτικές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φαίνεται ότι η χώρα μας δεν υστερεί σε τίποτα έναντι των άλλων χωρών και νομίζω ότι έχουμε να επιδείξουμε πράγματα πάρα πολύ θετικά. Ευχαριστούμε τους εθελοντές αιμοδότες για τα ελληνικά επιτεύγματα.